Στροφή προς τα αριστερά αναμένεται να κάνουν οι Τσέχοι που προσέρχονται πρόωρα αυτό το διήμερο στις κάλπες. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν την πρωτιά με 26% στους σοσιαλδημοκράτες του Μπόχουσλαβ Σόποτκα, ο οποίος όμως θα χρειαστεί να αναζητήσει σύμμαχο για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο Σόποτκα όμως έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένος να σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας, υποστηριζόμενη στο κοινοβούλιο από το Κομμουνιστικό Κόμμα που βρίσκεται εκτός εξουσίας από τη Βελούδινη Επανάσταση του 89. Είναι πιθανό όμως να στραφεί προς το Άνω του μεγιστάν Αντρέι Μπάμπης, που κατεβαίνει στις εκλογές με σημαία τη μάχη κατά της διαφθοράς. Από την αρχή υπήρχε μεγάλη σύνδεση στο παρασκήνιο μεταξύ οικονομικών συμφερόντων και πολιτικής που έβλαψε τα πολιτικά κόμματα και εξελίχθηκε σε καθεστώς ευνοιοκρατίας. Επομένως, το κύριο θέμα αυτών των εκλογών είναι η αντίδραση των πολιτών στα καθιερωμένα πολιτικά κόμματα. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν μεγάλη απογοήτευση απέναντι στην κεντροδεξιά που κυβερνούσε τα προηγούμενα 7 χρόνια λόγω των μεγάλων περικοπών στις δαπάνες αλλά και των σκανδάλων με δωροδοκίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στους προηγούμενους μήνες.